Φίλες και φίλοι, καλώς ορίσατε στο κανάλι Manga Spoiler, όπου από εδώ θα ενημερώνεστε καθημερινά για τα πιο ανατρεπτικά spoiler. Ο Αλέξης αποφασίζει να δημοσιοποιήσει τη σχέση του με τη Μυρτάλη. Αρχής γενομένης επισκέπτεται τη μητέρα του και της εξομολογείται πως με τη Μυρτάλη είναι και επίσημα πλέον μαζί. Μάνα, δεν κρυβόμαστε πλέον από κανέναν, θα δούμε, να της λέει, με τη Μαργαρίτα όμως να δείχνει αδιάφορη. Αλέξη, δεν με ενδιαφέρει πλέον τι κάνεις με τη Μυρτάλη. Αγόρι μου, αυτή η σχέση σου το είχα πει από την αρχή ότι είναι προβληματική, κάνε ό,τι καταλαβαίνεις, είναι η απάντηση της προς τον γιο της, ο οποίος προσπαθεί να κρύψει την έντονη δυσφορία του για τα λόγια αυτά της μητέρας του. Στη συνέχεια η Μαργαρίτα θα επισκεφτεί τη Μυρτάλη και θα της εφιστήσει την προσοχή. Μυρτάλη, δεν ξέρω τι ακριβώς έχετε με τον Αλέξη, αλλά σε παρακαλώ να προσέχεις. Ο Αλέξης είναι ευαίσθητος, μην τολμήσεις να τον πληγώσεις ξανά. Η Μυρτάλη δεν συμφωνεί με τα λεγόμενα της Μαργαρίτας και της απαντά. «Κυρία Μαργαρίτα, θα μου επιτρέψετε, αλλά δεν έχετε ιδέα ποιος πραγματικά είναι ο γιος σας». Η Μυρτάλη ενημερώνει τον Αλέξη για την επίσκεψη της μάνας του, αναφέροντας του λεπτομερώς όσα της είπε. Ο Αλέξης γίνεται έξαλλος και σπέβδει να συναντήσει τη μητέρα του. Μόλις τη βλέπει, τη σορμά και την πιάνει από το λαιμό. «Ρε, δεν σου έχω πει να μην ανακατεύεσαι στη ζωή μου. Θα σε σκοτώσω με τα ίδια μου τα χέρια», της φωνάζει και τα μάτια του πετούν σπίθες. Την τελευταία στιγμή η Μαργαρίτα καταφέρνει και του ξεφεύγει. Λίγο αργότερα θα βρει καταφύγιο στο σπίτι της Αθηνάς, η οποία προσπαθεί να την καθησυχάσει. Εάν μας βλέπετε για πρώτη φορά, έχετε την δυνατότητα να κάνετε μια δωρεάν εγγραφή, να ενεργοποιήσετε και το καμπανάκι, για να λαμβάνετε ειδοποιήσεις για τα νέα βίντεό μας. Σύντομα κοντά σας!